Μίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας από το κλειστό γυμναστήριο του Εθνικού Σταδίου Χανίων, όπου σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Έχουμε τη δύναμη, δεν γυρίζουμε πίσω». Μιλάμε για μια ομιλία που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με την οποία θα κλείσει το πρόγραμμα της επίσημης περιοδίας του στο νησί, Νικολέτα, ενώ αναμένεται να αναχωρήσει μετά και από τις διακοπές του Πάσχα, τις οποίες επίσης πραγματοποίησε στα νότια της Κρήτης. Να σας πω ότι η προσέλευση του κόσμου εδώ άρχισε από τις 6 περίπου το απόγευμα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, αρκεί να αναφερθεί ότι οι προσερχόμενοι χρειάζεται να περάσουν από ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων προκειμένου να βρεθούν στο χώρο. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Βέβαια, μιλάμε για τον Πρωθυπουργό της χώρας και την ομιλία την οποία θα δώσει στο συγκεκριμένο μέρος. Ναι, σε ακούμε, Βίκη. Εδώ μόλις έφτασε πριν από λίγο και ο αναπληρωτής, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός. Αναμένεται επίσης ο Υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, η Υπουργός Τουρισμού, ο Υπουργός Οικονομίας κύριος Σταθάκης. Αρκετά στελέχη της κυβέρνησης, βεβαίως οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές. Ενώ να σας πω ότι μετά το τέλος της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός μαζί με κυβερνητικά στελέχη, στενούς φίλους και συνεργάτες του, θα δειπνήσει σε ψαροταβέρνα του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων, θα διανυχτερεύσει σε ξενοδοχείο των Χανίων και αναμένεται να αναχωρήσει για την Αθήνα αύριο στις 9.30 το πρωί. Αύριο 9.30 το πρωί λοιπόν αναχωρεί από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας έτσι το πρόγραμμά του στο νησί μας. Πλούσιο πρόγραμμα, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές του οικογενειακές στιγμές, όσο και με τις επαφές που ήθελε να έχει στο νησί μας, την παρουσία που ήθελε να δώσει το κυβερνών κόμμα στο νησί μας και τη μεγάλη σημασία που έδωσαν σε κομβικά έργα για την Κρήτη. Περιμένουμε αναφορές όμως για το νησί μας και από τα Χανιά και πολιτικές όμως αναφορές, Βίκη, έτσι. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να δώσει ένα διαφορετικό στίγμα. Αναμένεται να δώσει ένα διαφορετικό στίγμα απόψε από τα Χανιά, Νικολέτα, ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε χθες τις αναφορές του. Είδαμε την θέρμη με την οποία τον αγκάλιασε ο κόσμος από τα σημεία στα οποία βρέθηκε και νωρίτερα στο Ρέθυμνο, στο Σπύλι, στα Ανόγια. Εδώ τώρα να σας πω στα Χανιά ότι έχουν φτάσει ανάμεσα στον κόσμο που βρίσκεται ήδη εντός του κλειστού γυμναστήριου του Εθνικού Σταδίου και αρκετοί υποψήφοι δήμαρχοι οι οποίοι στηρίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε κάποιες διαφορετικές τοποθετήσεις, ένα διαφορετικό στίγμα που έχει να κάνει ειδικότερα με το νησί μας, Νικολέτα, αλλά και με τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές φυσικά. Βέβαια, έχουμε και τις κάλπες και δεν είναι και λίγες τις εκλογές που έρχονται. Έχουν λοιπόν και αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον και ενδιαφέρον ευρωεκλογών, αλλά και πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των εθνικών εκλογών, όποτε και αυτές και αν γίνουν μέσα σε αυτή την χρονιά που διανύουμε. Καταγράφει το ρεπορτάζ και επειδή βλέπω ήδη κυβερνητικά στελέχη να περνούν από πίσω σου, Βίκη, όση ώρα μας δίνει το ρεπορτάζ, να σε αποδεσμεύσουμε. Φυσικά, εφόσον χρειαστεί, δεν ξέρω αν φτάνει κάποιο τώρα που θα ήθελε ενδεχομένω, ενώ είμαστε ζωντανά στον αέρα, να πλησιάσει. Τον Υπουργό Οικονομικών βλέπω αυτή τη στιγμή σε χαιρετισμό με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Μπάμπου. Αν θεωρήσω ότι μπορούμε τεχνικά να πλησιάσουμε, Βίκη, ξέρω τώρα ότι είναι δύσκολο έτσι όπως το θέτω στον αέρα μαζί με τον Αντώνη τον Γλυζάκη. Θα κάνω μια προσπάθεια, Νικολέτα, θα κάνω μια προσπάθεια για να μιλήσουμε με τον Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, με συγχωρείτε, τον κύριο Σταθάκη. Βεβαίως. Κύριε Σταθάκη, καλησπέρα σας. Είμαστε ζωντανά στον αέρα της Κρήτη TV, στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Ολοκληρώνει ο Πρωθυπουργός την περιοδία του εδώ, από τα Χανιά. Το μήνυμα... Νομίζω ότι σήμερα θα θέσει ξανά την πρόκληση των ευρωεκλογών, τις δύο πολιτικές που συγκρούνται στις επόμενες ευρωεκλογές. Και φυσικά θα ανταποκριθεί στην πρόκληση της Νέας Δημοκρατίας για μια εφόλης της ύλης συζήτηση και θα θέσει και τα θέματα της Κρήτης που έχουν τεθεί στην ημερήσια διάταξη και βρίσκονται σε στάδιο επίλυσης. Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι διαφορετικό, θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό απόψε από τον Πρωθυπουργό. Πάντα έχει μια έκπληξη ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε ας την κρατήσουμε για αυτόν. Ελάτε τώρα.
Περιμένουμε λοιπόν και μία έκπληξη, όπως είπε ο κύριος Σταθάκης, Βίκη, έτσι. Αυτό, Νικολίτα, είναι κάτι το οποίο συζητείται έντονα σήμερα στα Χανιά. Δηλαδή, ότι ο Πρωθυπουργός ενδέχεται να κάνει κάποια ανακοίνωση. Δεν μπορούμε να πούμε προφανώς και δεν έχει διαρρεύσει με τι θα έχει να κάνει αυτή η ανακοίνωση, αν έχει να κάνει με τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ή αν θα δώσει κάποιο διαφορετικό στίγμα. Θα το δούμε, αυτό θα το μάθουμε σε λίγη ώρα από τώρα. Εξάλλου, από στιγμή σε στιγμή θα πρέπει να φτάσει εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Εθνικού Σταδίου. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του. Λοιπόν, πόσο μάλλον τώρα, όπου μας ετοιμάζεται, αν το πω έτσι, μας προετοιμάζεται, έτσι ορίστε, να τη βρήκα τη λέξη, για μία έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, από την Κρήτη. Για να δούμε, Βίκη, αν χρειαστεί, συνδεόμαστε ξανά και ενώ βρίσκεται φυσικά η εκπομπή σε εξέλιξη. Ευχαριστώ και εσένα, Βίκη, και τον Αντώνη τον Ιγκλεζάκη. Ξέρω δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να σου λέω στον αέρα πήγαινε να κάνεις ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ, Βίκη και Αντώνη.